Καλημερίζω από τον Ουκρανικό Σύλλογο την κυρία Ταΐσια. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο Κρήτης. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Να μας πείτε τι έγινε κατά τη νύχτα, τη διάρκεια της νύχτας, αν ξέρετε από τους δικούς σας, κυρία Ταΐσια. Θα σας πω όλα και θα σας πω την αλήθεια. Γιατί η τηλεόραση στην Ρωσία και κάποιες τηλεοράσεις στην Ελλάδα δείχνουν ψέματα. Η πρωί μου, ξέρετε πώς ξεκινάει, που παίρνω τηλέφωνο τους όλους μου συγγενείς και φίλους να μάθω άμα είναι ζωντανοί και άμα ζουν σήμερα. Γιατί όλοι κάτσουν στα καταφύγια. Στις πόλεις ρίχνουν σιρήνες, ρίχνουν μπόμπες. Προσπαθεί να περνάει ο ρωσικός στρατό, ο οποίος δεν ξέρει για ποιο λόγο ήρθε στη Ρωσία, γιατί, στην Ουκρανία. Γιατί όποιους έχουν πιάσει λένε εμείς ήρθαμε να σας ελευθερώσουμε. Τι ψέματα είναι αυτά? Οι δικοί μας άνθρωποι πεθαίνουν και πεθαίνουν κάθε μέρα. Γίνονται μάχες και γίνονται μάχες από παντού. Οι άνθρωποι όλοι φοβισμένοι, όλοι φοβούνται για τη ζωή τους. Γιατί δεν είναι μόνο για στρατηγικά μέτρα που ήταν στην αρχή, που ρίχνανε μπόμβες στα αεροδρόμια, εκεί που είναι στρατός. Σήμερα πειράζουν και κανονικό κόσμο. Θέλουν να σκοτώσουν ουκρανιώκος λαός. Ρίχνουν δηλαδή στους αμάχους, κυρία Ταΐσια? Σήμερα όχι μόνο στους αμάχους. Άμα βλέπετε στο Χάρκοβο και στο Κίεβο, mm-hmm. έχουν ρίξει πολλές μπόμπες στα κανονικά σπίτια που μένουν άνθρωποι. Πολλά χωριά, εκεί που είναι στα σύνορα της πόλης, και Κίεβο και Χάρκοβο και Μαριούπολη και Μελιτούπολη, από χωριά φεύγουν οι άνθρωποι. Δείχνουν εικόνες ότι τα σπίτια έχουν καταστραφεί, βρίσκονται εκεί μπόμπες, παντού υπάρχουν φωτιές και δεν ξέρουμε σήμερα τι θα κάνουμε. Κυρία Ταΐσια, η δική σας που είναι, σε ποια περιοχή? Εγώ είμαι από Ντνίπερο, ο οποίο είναι 200 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, είναι πλευρά της Ρωσίας. Ναι. Και μέχρι σήμερα είναι, λένε, το πιο ήρεμο μέρος, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει. Ο Ουκρανικός στρατός δεν αφήνει να μπουν. Κρατάνε όσο μπορούν. Ναι. Αλλά πάλι κάθε μέρα γίνονται μάχες εκεί, δίπλα από πόλεις, πιο πολύ στα χωριά. Βγαίνουν από χωριά άνθρωποι, κάτσουν στα γόνατα, προσπαθούν με τα χέρια να σταματήσουν ρωσικό στρατό, να σταματήσουν τάγκους. Τους παρακαλάνε να ξέρουν την αλήθεια οι άνθρωποι, να μην συνεχίζουν και να μην συνεχίζει όλο αυτό το πράγμα. Σήμερα είναι πολύ τραγική κατάσταση στην όλη την Ουκρανία. Mm-hmm. Τουλάχιστον ακούμε από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από συναδέλφους που βρίσκονται στις ζώνες όπου γίνονται οι επιθέσεις, ότι και στο Χάρκοβο είχαν μάχες κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη Μαριούπολη, και ότι είναι αρκετά μεγάλη ρωσική δύναμη έξω από το Κίεβο, κάποια χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο, ε? Ναι, είναι αρκετά μεγάλη, αλλά δεν ήταν έτοιμοι καθόλου. Δεν έχουν φαγητά. Πάνε να κλέψουν μαγαζιά. Οι μερικοί έρχονται και ζητάνε να φάνε. Δεν ήταν έτοιμοι καθόλου. Δεν ξέρω τι στρατηγική είχαν, αλλά σήμερα η αλήθεια είναι αυτή. Ότι οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια απορασία από ρωσικό στρατό, δεν είναι έτοιμοι και δεν ξέρουν για ποιο λόγο έρχονται. Όποιος έχουν πιάσει και τους βάλουν να μιλάνε στα βίντεο, κατεβάζουν στο ίντερνετ και λένε «Δεν ξέραμε εμείς ότι πάμε για πόλεμο». Και η αλήθεια είναι αυτή. Εννοείται ότι γίνονται κλοπές για φαγητό από τους Ρώσους στρατιώτες στα δικά σας τα σπίτια, τα καταστήματα? Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους δικούς σας τους ανθρώπους, σε όλους τους υπόλοιπους που σας ακούν? Εγώ θέλω να στείλω μόνο ένα μήνυμα στους όλους που με ακούνε. Επειδή τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα και νιώθω την αδυναμία μου, το μόνο που μπορώ να ζητήσω από όλο ελληνικό λαό, γιατί και οι Έλληνες βρίσκονται τώρα στη Μαριούπολη με φόβο και κάτσουν εκεί, ό,τι μπορεί χέρι να δώσει ο κάθε Έλληνας, ο ελληνικός κράτος, βοηθήστε μας παρακαλώ. Γιατί σήμερα δεν είναι μόνο θέμα της Ουκρανίας, είναι θέμα όλου του κόσμου. Και θέλουμε να ζητήσουμε βοήθεια, να μας ακούτε. Και σήμερα ήδη η Ελλάδα στείλει όπλα στην Ουκρανία. Και αυτό για μας είναι μεγάλο
μεγάλη βοήθεια. Αλλά άμα κάτι γίνεται, να παίρνετε τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους μας, να μας δώσετε ειρήνη, είναι πολύ σημαντικό για μας. Να μείνουν οι άνθρωποι ζωντανοί. Είπατε τη σωστή λέξη, υπέρ της ειρήνης, ό,τι πρέπει να γίνει και να μείνουν οι άνθρωποι ζωντανοί. Έχουν εκδηλώσει δικοί σας ή φίλοι σας ή συγγενείς φίλων σας ενδιαφέρον να φύγουν? Έχουν εγκλωβιστεί ίσως, κυρία Ταΐσια? Φεύγουν, έχω πολλούς φίλους στο Κίεβο, ναι, οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να βρούνε και να φύγουν, γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορεί κανένα αμάξι. Μόλις βρίσκεται κάπου συναντάει με το ρωσικό στρατό, τους πατάνε αυτοκίνητα με τους ανθρώπους που δεν είναι στρατιώτες. Σκοτώνουν οικογένειες, δείχνουν εικόνες που έχουν σκοτωθεί μια οικογένεια σε ένα αμάξι που προσπαθήσουν να φύγουν με δύο παιδάκια. Πόσα παιδιά μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει, πόσα παιδιά από Χάρκοβο στείλουν στο Ντνίπρο κάπου να τους σώσουν ζωή τους. Μάλιστα. Τουλάχιστον, όπως είπα πριν από λίγο και βάσει αυτών που έχουμε μάθει, ότι είναι πάνω από 1000 οι δικοί σας άνθρωποι, οι οποίοι έχουν καταφέρει με ασφάλεια να φτάσουν στην Ελλάδα. Είναι και προς άλλες χώρες που κατευθύνονται, έτσι. Οι περισσότεροι είναι προς την Πολωνία, Ρουμανία, Μολδαβία. Προς τα πού, κυρία Ταΐσια? Προς την Πολωνία και Ρουμανία, γιατί ανοίξανε τα σήμερα και βοηθάνε πολύ. Και παίρνουν δικούς μας ανθρώπους. Άμα μπορεί η Ελλάδα θα ανοίξει τα σύνορα, να παίρνουμε εμείς που μένουμε εδώ, που έχουμε γίνει ελληνική οικογένεια, γιατί εγώ έχω σύζυγο Έλληνα. Να πάρουμε δικούς μας ανθρώπους, να τους σώσουμε ζωή τους. Mm-hmm. Άμα μπορεί να κάνει αυτό η Ελλάδα, ζητάμε σήμερα αυτή τη βοήθεια. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Υπέρ της ειρήνης να μιλάμε. Ευχαριστούμε πολύ.